Στο 5 και 47 πρώτα λεπτά να έρθει ο Νίκος για να δούμε και τον Γιώργο τον Κοντονή, ο οποίος πολύ νωρίς μου είπε ότι σαν σήμερα είχαμε Ελλάδα-Ελβετία 4-1 με γκολ του Κούδα, του Μποτίνου και του Σιδέρη πριν από 56 χρόνια. Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Λίλη. Καλημέρα, Καταρίνα. Καλημέρα σε όλους σας. Να σε καλά. Σας αγαπάμε και το ξέρετε. Να σε καλά, να σε καλά. Με τη βοήθεια του κόσμου προχωράμε δυνατά στα θέματα. Πάντα μπροστά και μπράβο σου. Είσαι μπροστάρι σε όλα. Ενδιαφέρον. Η Φιλαδέλφια ψηφίζει σήμερα, είναι δεύτερη... Ψηφίζει, ναι. Δεύτερη Κυριακή. Ωραία. Άρα ετοιμάζεσαι έτσι. Σε λίγο ναι. Θα πάω να ψηφίσω. Πάει νωρίς ο Κοντονής. Μπράβο. Για την Εθνική πάει καλά Εθνική. Η Εθνική παίζει αύριο. Ναι. Το λέγαμε για χθες, είναι ο τελικός με την Ολλανδία. Ουσιαστικά, άμα κερδίσει. Μπράβο. Γιατί είχε χάσει την Ολλανδία. Άμα κερδίσει, μετά και με ισοπαλία κόντρα στη Γαλλία. Μπράβο. Περνάει αυτή στο Euro της Γερμανίας. Έχει να παίξει 10 χρόνια η Ελλάδα σε μεγάλη διοργάνωση. Από το παγκόσμιο του 2014 στη Βραζιλία. Ευχάριστο στη Ελληνόπουλα να βγάζουν γκολ. Μακάρι να πάμε καλά. Νίκο μου και Γιώργο μου και 20 χρόνια για να παίξει Euro. Αύριο λοιπόν απέχουμε 90 λεπτά. Έχει να παίξει από το 2012 στην Πολωνία. Ερώτημα. Από το 2004 για Euro. Με νίκη πάμε. Με νίκη περνάμε. Με νίκη, ναι, περνάμε. Με νίκη περνάμε, σίγουρα. Με νίκη περνάμε μόνο αν κερδίσουμε 3-0. Αμάν. Αλλά αν κερδίσουμε σκέτο, ναι, πρέπει να πάρουμε ισοπαλία με τη Γαλλία. Εκτός αν στην τελευταία μας η Ολλανδία χάσει βαθμούς, αλλά παίζει με αδιάφορες ομάδες. Νίκο μου, η Γαλλία έρχεται εδώ, οπότε μπορούμε να το. Η Γαλλία είναι αδιάφορη, έτσι. Είναι αδιάφορη. Έχει περάσει. Εκείνο που έχει σημασία, Νίκο μου, επιτρέψει, Γιώργο μου, εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Υπάρχουν πολλά φάουλ που έχει κάνει ο προπονητής. Ο Νίκος τα ξέρει και εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Δεν μπορεί να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί να μην παίζει ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας, ο οποίος βάζει γκολ εκτός Ελλάδος. Δεν μπορεί να μην παίζει ο Παυλίδης. Βέβαια, αυτά τα φάουλ δεν του τα λέω εγώ μόνο. Του τα λέει όλη η Ελλάδα, του τα λένε όλοι. Μάλιστα. Δικές του επιλογές είναι. Ναι, κάτι και ξέρει, μακάρι παραπάνω, να περάσουμε, για αυτές θα κριθεί άλλωστε. Ακριβώς, και τις επιλογές που έκανε. Ακριβώς. Και... Γιώργο Κοντονή, σε ευχαριστώ θερμά. Να πω όμως μία κουβέντα, μου επιτρέπεις μόνο. Πολλά συγχαρητήρια και μπράβο στη Λίλη, η οποία είναι δίπλα σου. Έχει βέβαια μάθει πολλά. Βέβαια. Έχει μάθει πολλά. Και μεθαύριο που θα γίνει αντιδήμαρχος, θα μπορέσει. Νάτα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα μπορέσει, είμαι σίγουρος, το παραλαμβάνω Γιώργο μου, γιατί έχει μάθει πολλά δίπλα σου. Νάτινα. Ευχαριστώ, θα διοικήσει. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα πετύχεις. Αυτό θέλω να πω μόνο και μπράβο, συγχαρητήρια. Αφού τη δίνεις την ευχή σου εσύ, ο πανμέγιστος. Και τις συμβουλές του. Ό,τι καλύτερο, Γιώργο μου, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ, Νίκο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι ειδήσεις μας είναι πάρα πολλές.